Ευχαριστώ κύριε Καρατζαφέρη για την ερώτηση. Θα ξεκινήσω λέγοντας και μερικά για την περιοχή μας και τις πρόσφατες εξελίξεις που βεβαίως αφορούν και τελικά και στο πώς εμείς στηρίζουμε και την άμυνά μας αλλά και την αμυντική βιομηχανία μας. Γιατί μετά την έκρηξη των γεγονότων στη Λιβύη, όπου έχουμε περίπου 300 Έλληνες, κινηθήκαμε και κινήθηκε και ο στρατός, η αεροπορία, για να βοηθήσουν εγκλωβισμένους σε 5 περιοχές. Μεγαλύτερος όγκος στην Σάμπχα, που είναι ένα μέρος στην έρημο, στη Σύρτη, που έχει και λιμάνι, στη Βενγκάζη και στο Τζιάλο. Μπόρεσαν τελικά να πάρουν άδειες προσέγγισης τα ΣΕ 130, με την συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας. Ο Υπουργός ο κ. Δόλης βρέθηκε εκεί για να συντονίσει τις ενέργειες αυτές και καταφέραμε να εγκλωβίσουμε έναν μεγάλο αριθμό και Ελλήνων και Κυπρίων, αλλά και από άλλες χώρες που είναι πολύ σημαντικό για τις χώρες αυτές και τις σχέσεις μας μαζί τους. Ειδικά είχαμε και μια συνεργασία και με την Κίνα. Συντονίσαμε με επιτυχία την δικιά τους αποστολή. 3 πλοία ελληνικά, τα οποία συνέβαλαν να εγκλωβιστούν χιλιάδες Κινέζοι και να φτάσουν στην Κρήτη. Αυτό, κύριε Καρατζαφέρη και αγαπητοί συνάδελφοι, αναδεικνύει τη σημασία της Ελλάδας, αλλά και βεβαίως και την κρισιμότητα της περιοχής. Εμείς θα συνεχίσουμε σταθερά την πορεία μας για την ανθρωπιστική βοήθεια αυτές τις μέρες, ελπίζω να μην είναι εβδομάδες και μήνες, και την επόμενη μέρα θα είναι για μας μια μέρα ανασυγκρότησης για την ειρηνική μετάβαση σε δημοκρατικές λειτουργίες και θεσμούς, όπου και εδώ η Ελλάδα θα είναι ενεργά παρούσα και ως πόλος σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι βεβαίως κρίσιμη ώρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιστορικές αποφάσεις θα πρέπει να πάρει και για την κρίση την οικονομική, ιστορικές αποφάσεις για την παρουσία της Ένωσης στην περιοχή της Μεσογείου και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεών της με τον αραβικό κόσμο με βάση μια διαφορετική οικονομική πολιτική ανασυγκρότηση της περιοχής. Αλλά έχει και αποφάσεις και για την ενεργειακή κρίση που πιθανώς να προκύψει από αυτή την ανάφλεξη στον αραβικό κόσμο, όπως βεβαίως και την κρίση που μπορεί να έχουμε στις τιμές διατροφής. Εγώ θέλω να στείλω για αυτό το λόγο και ένα μήνυμα ευθύνης για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, τις αποφάσεις της 25ης Μαρτίου. Είναι κρίσιμες για την Ευρώπη, είναι κρίσιμες για την Ελλάδα. Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται ούτε η υπερβολική αισιοδοξία, ούτε όμως και η μιζέρια της μυρολατρείας. Καμία μάχη δεν είναι μάταιη, ιδιαίτερα όταν είναι για το εθνικό συμφέρον. Και αυτή η καταστροφολογία που αναπαράγεται καθημερινά στη χώρα μας οδηγεί στην παρέτηση. Και αυτό θα ήταν από μόνο της καταστροφικό. Ενώ σήμερα είναι η ώρα να κατανοήσουμε και πάλι ότι η 25η Μαρτίου είναι ένας σταθμός κρίσιμος, αλλά και μόνο ένας σταθμός. Μακάρι να υπάρξουν οι θετικές αποφάσεις, για αυτές δουλεύουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς δίνουμε τη μάχη και για την 25η Μαρτίου, που θα συναντηθούμε οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για όποιο αποτέλεσμα υπάρξει, χωρίς φόβο, βασισμένοι στις δυνατότητες μας, και έχουμε δυνατότητες ως χώρα, είναι μεγάλες, πρέπει να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να μην στηριζόμαστε επιτέλους σε δάνειες δυνάμεις, διότι είναι εξελίξεις πρωτόγνωρες όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά και διεθνώς, σε θέματα από την ενέργεια μέχρι την διατροφή και τις κλιματικές αλλαγές. Η ανάγκη ανάπτυξης εγγενών δικών μας συγκριτικών πλεονεκτημάτων είναι καθοριστική. Είναι καθοριστική, όπως είπατε και εσείς, κύριε Καρατζαφέρη, και λόγω της γείτονας χώρας. Και γι' αυτό εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να στηριχθεί και να εξυγχρονιστεί η αμυντική βιομηχανία στη χώρα μας. Και θα πω δύο λόγια γι' αυτό.
Διαθέτουμε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία. Θα μου δώσετε λίγα λεπτά ακόμα. Έχετε, ανήκω, κύριε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουν και σημαντική ιστορία και σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με το αυτονόητο ότι στηρίζουμε κάθε προσπάθεια να ενισχύσουμε δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Όπως σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 2 εβδομάδες, κύριε Καρατζαφέρη, για το θέμα του συμφώνου ανταγωνιστικότητας. Δίνουμε μάχες και θα συνεχίσουμε να δίνουμε σε όποιο μέτωπο για να εγγυηθούμε την εθνική μας κυριαρχία. Η αμυντική μας βιομηχανία πρέπει να γίνει ανταγωνιστική για να μπορούμε να έχουμε ως χώρα ισχυρή, να είμαστε ισχυροί και στα αμυντικά όπως και στα αμυντικά ζητήματα. Στόχος λοιπόν πρώτος είναι να βοηθήσουμε στην προοπτική του ελληνικού αμυντικού βιομηχανικού τομέα. Δεύτερον, να ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα με παρεμφερή έργα που θα δώσει την δυνατότητα να έχουμε και ανταγωνιστική βιομηχανία σε τομείς αιχμής, δηλαδή σε τομείς τεχνολογικής έντασης. Να στηρίξουμε την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, διότι έμειναν, πολύ σωστά είπατε, πίσω τα τελευταία χρόνια. Μετά τον ΟΣΕ και την ΕΘΕΛ είναι οι πιο ελλειμματικές δημόσιες επιχειρήσεις. Τα οικονομικά αποτελέσματά τους το 2009 ήταν έλλειμμα 91 εκατομμύρια για την ΕΑΒ και 165 εκατομμύρια για τα ΕΑΣ. Το 2010 καταφέραμε σε ελάχιστο χρόνο να περιορίσουμε τη ζημιά στα 41 εκατομμύρια για την ΕΑΒ και στα 143 για τα ΕΑΣ. Ενώ προβλέπουμε τον μηδενισμό του ελλείμματος για την ΕΑΒ το 2011 και 90 εκατομμύρια ζημιά για τα ΕΑΣ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που είχαμε σε λίγους μήνες μετά από χρόνια εγκατάλειψης. Έχουμε παρουσιάσει και δημόσια και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και μάλιστα παρουσιάστηκε στη Βουλή για την αμυντική βιομηχανική μας βάση μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κοινοτικών οδηγιών. Αυτό συνδέεται άμεσα με αυτό που χρειαζόμαστε, κύριε Καρατζαφέρη και αγαπητοί συνάδελφοι, να υπάρχει η ασφάλεια, η λεγόμενη ασφάλεια εφοδιασμού, που επιβάλλει επί τόπου, δηλαδή στην ελληνική επικράτεια, βιομηχανικές υποδομές και υποδομές υποστήριξης των οπλικών συστημάτων των ενόπλων δυνάμεων, υποδομές αναγκαίες για την αποστολή των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, θέλουμε να βελτιώσουμε τις παραγωγικές δυνατότητες και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, να υπάρξουν συμπαραγωγές για τη δημιουργία σύγχρονων προϊόντων αμυντικών και στρατηγικών συνεργασιών, όπως παραδείγματος χάρη στα ΕΑΣ. Προωθούμε τις δικές μας παραγγελίες με προγραμματικές συμβάσεις με την ΕΑΣ. Ήδη το ΚΙΣΕΑ έχει πάρει απόφαση, έχει ενημερωθεί και η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για την προμήθεια βομβίδων για τις ανάγκες στρατού ξηράς. Για τους επόμενους μήνες θα υπάρξει και σχέδιο για τα ΕΑΣ, για το διεθνές ενδιαφέρον που έχει φανεί και έχει αξιολογηθεί από ειδικό διεθνή σύμβουλο. Αλλά και η ΕΑΒ είναι διεθνώς περιζήτητη, χρειάζεται όμως χρηματοοικονομική εξυγίανση, βελτίωση του λειτουργικού πλαισίου, μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε σοβαρή συνεργασία και ανάδειξη των δικών μας δυνατοτήτων. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει εδώ μιλήσει πολλές φορές στη Βουλή για τα θέματα των ΕΑΣ, που μπορεί να γίνει η ανασυγκρότησή τους σε αυτοτελή βάση με ανανέωση του στόλου της, παράλληλα με την ανανέωση του στόλου της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Όπως επίσης η ΕΑΒ μπορεί να γίνει πλατφόρμα συνεργασίας αμυντικών βιομηχανιών του ιδιωτικού τομέα μέσα από κοινοπρακτικά σχήματα και να συνεργαστεί και με τον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας, τον ΑΕΗ και τον ΤΕΗ, που παραδοσιακά δυστυχώς αυτά δεν είχαν συνεργασία. Στόχος μας λοιπόν η ΕΑΒ να λειτουργεί ως βάση υποστήριξης όλων των πτυτικών μέσων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Τέλος, η ΕΛΒΟ έχει, όπως ξέρετε, περάσει μετά από την συμβολική τιμή που προσέφερε ο κύριος Μητυλινέος, ο όμιλος Μητυλινέου, στο ελληνικό δημόσιο, για να αναδιοργανωθεί και να επαναιδιωτικοποιηθεί σε άλλες βάσεις. Αλλά και αυτός ο τομέας έχει μια σημαντική δυνατότητα, εκτελεί ήδη παραγγελία
οχημάτων της Κυπριακής Εθνοφρουράς, ενώ το ΚΙΣΕΑ, με σύμφωνη γνώμη πάλι της Κοινοτικής Επιτροπής, ανέθεσε την ανακατασκευή σε αυτόν τον φορέα των άρματων φορέων του Ελληνικού Στρατού. Είναι και εδώ μια δυνατότητα σημαντική. Όπως βλέπετε, προχωράμε και εδώ σε σημαντικές αλλαγές και υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτά όλα, κύριε Καρατζαφέρη, είναι δουλειά 15 και μόνο μηνών. Και νομίζω δείχνει απόλυτα τη βούλησή μας να στηρίξουμε την αμυντική βιομηχανία, πράγματι για να στηρίξουμε την άμυνά μας, πράγματι για να είμαστε έτοιμοι σε στιγμές δυσκολίας, αλλά όχι μόνο αυτό, για να δώσει και μια προοπτική σε μια σημαντικότατη βιομηχανία και σε μια ουσιαστική τεχνολογία, την οποία μπορεί η Ελλάδα να αναπτύξει και ακόμα και να εξάγει, βοηθώντας στην διατήρηση θέσεων εργασίας, αλλά και στην δημιουργία και νέων θέσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, κύριε Καρατζαφέρη, ότι δίνουμε μάχες και εντός και εκτός της Ελλάδας για να αντιμετωπίσουμε το συσσωρευμένο χρέος που δυστυχώς έπεσε στο κεφάλι αυτής της κυβέρνησης, αλλά σηκώνουμε αυτό το βάρος και θα σηκώσουμε αυτό το βάρος ακριβώς αλλάζοντας τη χώρα παρά τις όποιες δυσκολίες, και κατανοούμε απόλυτα ότι αυτή τη στιγμή περνά πολύ δύσκολα ο ελληνικός λαός. Αλλά είναι μια μετάβαση, δύσκολη μετάβαση, αλλά μια μετάβαση σε μια διαφορετική Ελλάδα. Και μια διαφορετική Ελλάδα σημαίνει, ναι, να δούμε και τα συσσωρευμένα χρέη του παρελθόντος, να κλείσουμε αυτή τη σελίδα, αλλά να βάλουμε τις βάσεις για μια αναπτυξιακή προοπτική που επιτρέπει την σιγουριά και το στήριγμα να είναι οι δικές μας δυνάμεις. Συσσωρευμένα χρέη είχαμε και στην αμυντική βιομηχανία, ΕΑΣ 1,2 δις, ΕΑΒ 700 εκατομμύρια, ΕΛΒΟ 100 εκατομμύρια, ένα σύνολο 2 δισεκατομμυρίων που ήταν χρέος από αυτές τις αμυντικές βιομηχανίες. Και στα 6 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν έγινε καμία παραγγελία. Καμία παραγγελία αμυντικών εξοπλισμών για τις αμυντικές βιομηχανίες του δημόσιου τομέα. Αυτή ήταν λοιπόν η προσφορά της προηγούμενης κυβέρνησης στην αμυντική βιομηχανία της χώρας. 2 δις συσσωρευμένα χρέη και καμία παραγγελία στο δημόσιο τομέα. Λεφτά δόθηκαν. Αυξήθηκε το χρέος, σχεδόν διπλασιάστηκε της χώρας. Αλλά ούτε μία παραγγελία στην αμυντική βιομηχανία. Εμείς, κύριε Καρατζαφέρη, να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα μπορεί να έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα που δεν θα ήθελαν την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι πρώτα απ' όλα να σταματήσουμε όλη αυτή την παρασιτική λειτουργία, όχι μόνο στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και των προμηθειών, αλλά και γενικότερα στην ελληνική οικονομία. Διότι αυτό είναι που συσσόρευσε η ελληνική οικονομία. Είχαμε διαμεσολαβητές, είχαμε παράγοντες, είχαμε πελατειακές λογικές, είχαμε παρασιτική λειτουργία της οικονομίας, ενώ εμείς πάμε σε μια παραγωγική λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας τις δικές μας δυνάμεις και βεβαίως αυτό με διαφάνεια, με απόλυτη διαφάνεια, και κάθε απόφασή μας περνά από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, που και αυτό είναι αποτελεί μια καινοτομία δημοκρατίας της δικιάς μας κυβέρνησης. Όχι μόνο δεν φοβόμαστε τη διαφάνεια, την θέλουμε ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα του ελληνικού λαού, είτε είναι στην υγεία, είτε είναι στην παιδεία, είτε είναι στην αυτοδιοίκηση, είτε είναι στην αμυντική βιομηχανία, πιάνουν τόπο. Εμείς έχουμε λοιπόν πολιτική βούληση να προχωρήσουμε την αμυντική βιομηχανία. Διαμορφώνουμε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις αμυντικές προμήθειες, για την ενίσχυση με διαφάνεια πάντα της εθνικής αμυντικής παραγωγικής βάσης. Έχουμε μια ανταγωνιστική και βιώσιμη αμυντική βιομηχανία. Και συμφωνώ και για την ΕΑΒ. Και τυχαίνει να γνωρίζω ότι είναι ικανά τα στελέχη, τυχαίνει και η σύζυγός μου να είναι μηχανικός αεροπλάνων και να γνωρίζει και πολλά στελέχη που δουλεύουν σε αυτόν τον τομέα. Και πράγματι είναι αξιολογότατα στελέχη. Στόχος μας είναι η διασφάλιση του δημόσιου ελέγχου της αμυντικής βιομηχανίας και οι συνεργασίες με πολλές χώρες, βεβαίως και με το Ισραήλ.
στην τεχνολογική αυτή βάση. Σε ό,τι αφορά την διοίκηση, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνεργάζεται στενά με αυτήν και δεν έχουμε, όπως θα έχετε διαπιστώσει, δεν έχουμε την κομματική λογική για να διορίσουμε, για να δημιουργήσουμε προσβάσεις κομματικής ψηφοθυρικής φύσης. Συνεργαζόμαστε στενά με μια διοίκηση, πράγματι που δεν είναι της δικιάς μας επιλογής, αλλά είναι επιλογή μας να συνεργαζόμαστε στενά με αυτήν. Και υπάρχει καλή συνεργασία. Η στόχη μας είναι η ανασυγκρότηση της παραγωγικής δομής, ο εξορθολογισμός, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε με αυτά τα χρέη, οι ευρύτερες συνεργασίες και συγχωνεύσεις αμυντικών βιομηχανιών για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Άρα λοιπόν, να είσαστε σίγουροι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει κάθε τι για να ενισχύσει την ελληνική αμυντική βιομηχανία, όπως θέλει να ενισχύσει και όλες τις παραγωγικές ελληνικές δυνάμεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.